γίνεται ένα βιωματικό σεμινάριο πάνω στη διαδικασία των αγώνων επιχειρηματολογίας και αντιλογίας. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε συναδέλφους από την Φωκίδα, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στους αγώνες αυτούς, και επιχειρούμε με τη βοήθεια βεβαίως και των τοπικών παραγόντων και ιδιαίτερα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, να στεριώσουμε και στη Φθιώτιδα τουλάχιστον, αν όχι και στην υπόλοιπη περιφέρεια, τους αγώνες αυτούς. Έχουμε μια ανάψογη συνεργασία με τους συναδέρφους από τη Φωκίδα που ήρθαν και αυτή τη στιγμή ενημερώνουν τους μαθητές τους δικούς μας στη Φθιώτιδα πάνω στο πώς ακριβώς γίνονται αυτοί οι αγώνες. Θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ανοίγει το μυαλό των παιδιών και κυρίως για να συγκροτείται η λογική σκέψη. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυρία Φρεντζαλά είναι φιλόλογος από τη Φωκίδα, από το Λύκειο της Ιτέας. Έχει κατεβεί στους πανελλήνιους αγώνες που έγιναν στην Αθήνα, στην Παλαιά Βουλή, και σήμερα εξηγεί στα παιδιά της Φθιώτιδας πώς ακριβώς γίνονται οι αγώνες επιχειρηματολογίας αντιλογίας. Τα παιδιά που έχουμε δίπλα μας είναι από πολλά σχολεία της Φθιώτιδας. Έχουμε πάρει από δύο παιδιά για να κάνουμε μια ομάδα, μια πειραματική ομάδα βέβαια, γιατί η ομάδα η κανονική έχει μόνο 5 άτομα. Τα λέω καλά, κυρία Φρεντζαλά? Λοιπόν, θέλετε να εξηγήσετε τι ακριβώς κάνετε με τα παιδιά αυτή τη στιγμή? Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε η ομάδα του λόγου και ετοιμάζουμε την επιχειρηματολογία σχετικά με το θέμα αν η θανατική ποινή πρέπει να καταργηθεί ή όχι. Εμείς είμαστε ότι πρέπει να καταργηθεί. Οπότε προετοιμάζουμε την ομάδα για το πώς πρέπει να τοποθετηθεί ο πρώτος ομιλητής, στη συνέχεια ο δεύτερος και τι πρέπει έτσι να συνοψίσει ο τρίτος ομιλητής. Είμαστε στα πρώτα βήματα και ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε. Εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ πέρα την ομάδα, είναι η ομάδα του αντιλόγου. Έχουμε την κυρία Σίλβια Μισηρλή, η οποία είναι υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων από την Φωκίδα. Επίσης βοηθάει, όπως και η άλλη συνάδελφος, βοηθάει τους μαθητές της Φθιώτιδας, που είναι επιλογή από διάφορα σχολεία, να καταλάβουν πώς γίνονται οι αγώνες επιχειρηματολογίας αντιλογίας. Αυτή είναι η ομάδα του αντιλόγου, δηλαδή η ομάδα που θα υποστηρίξει ότι η θανατική ποινή δεν πρέπει να καταργηθεί. Κυρία Μισηρλή, τι έχετε να πείτε? Είναι δύσκολη σε αυτή τη φάση η θέση του αντιλόγου, γιατί τα περισσότερα παιδιά δεν συμφωνούν με αυτή την άποψη. Ωστόσο, ακριβώς μέσα από αυτό βγαίνει η ανάγκη να καταλάβουμε τα επιχειρήματα της αντίθετης, ας πούμε, άποψης, και με αυτόν τον τρόπο να καταλάβουμε και να εδραιώσουμε και πιο θετικά τη δική μας άποψη. Έτσι δημιουργείται και αυτό που λέμε ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορούμε να καταλάβουμε την άλλη πλευρά, που είναι ένα βασικό στοιχείο ενός υγιούς διαλόγου. Το παλεύουμε τώρα, θα δούμε τι θα καταφέρουμε. Μέσα στο πλαίσιο των αγώνων επιχειρηματολογίας αντιλογίας, κάνουμε και μια προετοιμασία για αγώνες εκφραστικής ανάγνωσης. Δεν μας ενδιαφέρει να είναι τα παιδιά θεατράλια. Ωστόσο, το να μπορεί κάποιος να διαβάζει σωστά παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και στην παρουσία του κατά τη διάρκεια των αγώνων επιχειρηματολογίας αντιλογίας. Επομένως, αυτή τη στιγμή διαβάζουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ψεύτρα του Κοκτώ. Έχουμε δύο μαθήτρες από το 6ο Γυμνάσιο Λαμίας. Πώς σε λέμε? Αναστασία. Την Αναστασία και... Ιωάννα. Και την Ιωάννα. Θα διαβάσει η Αναστασία λίγο και στη συνέχεια θα διαβάσει λίγο και η Ιωάννα. Λοιπόν, πάμε. Θα ήθελα να λέω πάντα την αλήθεια. Αγαπώ την αλήθεια. Μα εκείνη δεν μ' αγαπά. Αυτή είναι η πραγματική, η αληθινή αλήθεια. Η αλήθεια δεν μ' αγαπά. Όχι. Αυτός που δεν σ' αγαπά είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν μ' αγαπά. Μόλις την ξεστομίσω, αλλάζει μορφή και γυρίζει εναντίον μου. Μοιάζω να λέω ψέματα και όλοι με στραβοκοιτάζουν. Κι ωστόσο είμαι απλή
Δεν μου αρέσει το ψέμα. Το ψέμα σέρνει πίσω του φοβερές κοτούρες και σε παρασέρνει και πιάνεσαι στην παγίδα του και παραπατάς και πέφτεις και όλοι γελάνε και σε κοροϊδεύουν. Όταν με ρωτάνε κάτι, θέλω να τους απαντήσω αυτό που σκέφτομαι. Θέλω να τους απαντήσω την αλήθεια. Η αλήθεια με γργαλάει. Όμως δεν ξέρω τι παθαίνω τότε. Με πιάνει αγωνία, πανικός, φόβος να μην φανώ γελία και να λέω ψέματα. Όχι. Σε πιάνει πανικός, να μην φανείς γελία και ποιο είναι το αποτέλεσμα και λέω ψέματα. Και λέω ψέματα. Λέω ψέματα. Και τετέλεστε. Η αλήθεια είναι η πολυτέλεια των τεμπέλτων. Όπ, τώρα είπες κάτι πολύ σπουδαίο. Θα το πεις πολύ αργά, γιατί καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι η πολυτέλεια των τεμπέλτων. Διότι όταν λες την αλήθεια, στο κεφάλι σου ήσυχο. Πες το λοιπόν λίγο πιο αργά. Η αλήθεια, και πιο σπουδαία, η αλήθεια είναι η πολυτέλεια των τεμπέλτων. Τόνισε το, έλα. Η αλήθεια είναι η πολυτέλεια των τεμπέλτων. Είσαι σίγουρος ότι δεν θα κάνεις κανένα λάθος μετά. Πως δεν θα έχεις μπερδέματα και φασαρίες. Ενώ εγώ, ο διάβολος το ξέρει τι τραβάω. Το ψέμα δεν είναι κανένας γκρεμός να πέσεις μέσα και να ησυχάσεις. Το ψέμα είναι κύματα θεόρατα που σε αρπάζουν, σε σηκώνουν, σου κόβουν την ανάσα, σου σταματάνε την καρδιά και σου την τυλίγουν θηλιά γύρω από το λαιμό. Όταν αγαπώ, λέω πως δεν αγαπώ. Και όταν δεν αγαπώ, λέω πως αγαπώ. Και φαντάζεται τις συνέπειες.